Φίλε, χαίρετε. Αυτό είναι ένα βίντεο tutorial για το πώ μπορεί κάποια γυναίκα που θέλει να εγγραφεί στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, το οποίο λανσάραμε χθε και σήμερα έχουμε την πρώτη συνάντηση Zoom, Τρίτη σήμερα, 6 το απόγευμα. Πώ μπορεί να γραφτεί στο τέταρτο επίπεδο ή, αν βρίσκεται σε άλλο επίπεδο στη συμμετοχή, να κάνει αναβάθμιση. Έχω βιντεοσκοπήσει την οθόνη του υπολογιστή μου και σα δείχνω τα βήματα μέσω υπολογιστού πώ να το κάνετε. Θέλω εδώ να σας πω ότι σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση στο τέταρτο επίπεδο μέσω Zoom Είναι 6 με 8 κανονικά η ώρα αλλά θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Και αν κάποιες φίλες ενδιαφέρονται για το τέταρτο επίπεδο αλλά δεν τις βολεύει η ώρα Μπορούν να μπουν προς το τέλος της συνάντησης στο Zoom Δηλαδή μπορεί να σχολιάνε 7.30 ή 8 να μπουν στο τέλος Και θα ανταλλάξουμε τα στοιχεία μας θα δημιουργήσω μία ομάδα στο Viper ειδικά για τις γυναίκες που βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο συμμετοχής και θα συναντιόμαστε μέσω Zoom κάθε εβδομάδα και μεταξύ μας θα βρούμε την καταλληλότερη ώρα που να ταιριάζει για τις συναντήσεις μας. Αλλά για να μπορέσετε να, να πείτε και τη δική σας άποψη και να τα βρούμε, ελάτε, γραφτείτε σήμερα στο τέταρτο επίπεδο, Ελάτε προς το τέλος, αν δεν μπορείτε να έρθετε από την αρχή. Η συνάντηση σήμερα είναι 6 το απόγευμα μέχρι 9 το βράδυ και θα συνεννοηθούμε. Επίσης θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα γνωρίζει κανείς άλλος πέρα από εμάς τις ίδιες και εσύ είναι οι γυναίκες που θα συμμετέχουν στο τέταρτο επίπεδο. Όταν κάποιο γράφεται στη συμμετοχή, παίρνει δίπλα από το όνομά του ένα σήμα αφοσίου σε ένα βιβλιαράκι. Δεν γνωρίζει κανένα στο κανάλι ποιο βιβλιαράκι αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Δεν έχει δηλαδή διαφορετικά σήματα αφοσίωση για το τέταρτο επίπεδο. Και επίση, όπω είπαμε και χθε, κατά τη διάρκεια των Zoom θα έχουμε ανοιχτή την κάμερα ώστε να νιώθουμε καλά, να γνωριστούμε μεταξύ μα και να γνωρίζουμε ότι είναι γυναίκε οι, οι οποίε είναι στην ομάδα, όπω είπαμε και χθε. Τώρα, αν κάποιο έχει κάποια δυσκολία με την κάμερα, μπορεί να την ανοίξει στην αρχή, να την γνωρίσουμε, να τη δούμε και μετά να την κλείσει, αν είναι κάπου που δεν μπορεί να έχει ανοιχτή την κάμερα. Όμω, μην ανησυχείτε, γιατί έχω πάρει τώρα ένα μήνα που λέει μια κοπέλα, μα θα φαίνεται το όνομά μου. Το όνομά σου θα το γνωρίζουν μόνο τα μέλη τη ομάδο. Και το, το γεγονό ότι είσαι μέσα στην ομάδα δεν θα το γνωρίζει κανένα άλλο από το κανάλι. Θα είναι τρόποντε ένα μυστικό κλαμπ. <laughs> Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί νιώθω ότι είναι κάτι που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, μια μεγάλη καινοτομία στο κανάλι μα. Και μακάρι να πάει καλά και μακάρι να κάνουμε και αντίστοιχο ανδρικό γκρουπ. Φίλες, χαίρετε. Αυτό είναι ένα βίντεο που μου έχετε ζητήσει μερικές από εσάς για να σας δείξω πώς να εγγραφείτε στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής. Ε, θα σας δείξω δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι αν δεν είσαι καθόλου στη συμμετοχή στο κανάλι, πώς μπορείς να γραφτείς στη συμμετοχή. Και η άλλη επιλογή είναι πώς να κάνεις αναβάθμιση αν είσαι στο πρώτο, δεύτερο ή τρίτο επίπεδο και θες να πας στο τέταρτο. Έχω ανοίξει εδώ τώρα την αρχική σελίδα ενός καναλιού που σας έχω πει και παλιότερα ότι έχω για να ανεβάζω βίντεο όταν πάνε κάποιοι φίλοι μου στην Κυπριακή τηλεόραση. Έψαξα, έκανα search και βρήκα το καναλί μας. Ξέρετε πώς να πάτε στην αρχική σελίδα του καναλιού. Λοιπόν, εδώ στην αρχική σελίδα του καναλιού βλέπετε πρώτα το βίντεο το οποίο έχω βγάλει χθες, το οποίο ε, επεξηγεί πώς μπαίνει κάποιος στη συμμετοχή και επεξηγεί το γεγονός ότι πλέον δεν παίρνω email και δεν απαντάω στα messengers, αλλά ανταυτού έχουμε ξεκινήσει το τέταρτο επίπεδο όπου θα έχουμε ε, συναντήσει Zoom μία φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, από κάτω βλέπετε είναι όλα τα βίντεο, Ά, βγαίνει και το βίντεο βιβλία για φίβους, ωραίο. Μετά είναι τα βίντεο μόνο για μέλη. Όσοι θα μπείτε στο τέταρτο επίπεδο θα μπορείτε να βλέπετε όλα τα βίντεο που βγαίνουν χωρί διαφημίσει. Και θα τα βλέπετε και πιο νωρί. Για παράδειγμα, αυτό που θα βγει απόψε με τον. σήμερα στις 5 με τον του Ραφαλίδη, ήδη όσοι είναι στο τρίτο επίπεδο το έχουν δει πολύ καιρό πριν. Λοιπόν. Εδώ που είναι τα βίντεο για μέλη, έχει και τα βίντεο του βιβλίου που είναι για όσους βρίσκονται πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο, αλλά και τα βίντεο που είναι εδώ στο τρίτο playlist για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο συμμετοχής χωρίς διαφημίσεις. Αν μπείτε στο τέταρτο, θα, τα, θα έχετε όλα τα προνόμια από τα προηγούμενα επίπεδα. Λοιπόν, ανοίγουμε το κανάλι στην αρχική σελίδα και πάμε και βλέπουμε εδώ τι έχει. Λοιπόν... Συμμετοχή λέει. Α, η αρχική σελίδα. Έχω εγγραφεί στο κανάλι, έχω κάνει εγγραφή ω Κυπριακή τηλεόραση και έχω, παίρνω και όλες τις ειδοποιήσεις. Δε. Λοιπόν, πατάμε εδώ το κουμπί συμμετοχή και ανοίγει το βίντεο της συμμετοχής που εξηγεί και από κάτω έχει τα τέσσερα επίπεδα. Στηρίζω το κανάλι 1, στηρίζω το κανάλι 2, Στηρίζω το κανάλι 3, στηρίζω το κανάλι 4. Α, επειδή είχα γραφτεί παλαιότερα στο κανάλι 3 και μετά ξεγράφτηκα, <laughs> είχα γραφτεί παλαιότερα για να σας δείξω πώς θα γραφτεί κάποιος στο κανάλι 3, εδώ που βγάζει την επιλογή επανάληψη συνδρομής. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορεί να γραφτεί κάποιο στη συμμετοχή που δεν έχει γραφτεί ποτέ. Αν δεν έχεις γραφτεί ποτέ, πατάς το κουμπί συμμετοχή. Και σου δίνει αυτές τις τέσσερις επιλογές. Εγώ θα γραφτώ τώρα στο πρώτο επίπεδο, γιατί θέλω να σας δείξω πώς γίνεται η αναβάθμιση από το πρώτο, δεύτερο ή τρίτο στο τετάρτο. Λοιπόν, πατάω το κουμπί συμμετοχή. Έχω ήδη περασμένη την κάρτα μου ε, στην Google, οπότε μου βγάζει... Μου βγάζει την κάρτα που την έχω ήδη περάσει. Αν εσεί δεν έχετε περάσει την κάρτα σα, μπορείτε να πατήσετε προσθήκη πιστοτική ή χρωστική κάρτα ή προσθήκη pay κάρτα. Δεν ξέρω τι είναι αυτέ. Στην Ελλάδα. Εμεί έχουμε πιστοτική ή χρωστική. Πρέπει εδώ να περάσετε τα στοιχεία τη κάρτα σα. Εγώ έχω μία πιστοτική, η χρωστικη πρεπει εδω να περάσει τα στοιχεια τη καρτα τελειώνει στον αριθμό 6640, την οποία την έχω περάσει από την προηγούμενη φορά. Οκ. Okay, άρα πατάω συμμετοχή. Στηρίζω το κανάλι 1, συμμετοχή και κάνω την αγορά. Τώρα το πώς θα γίνει η αγορά εξαρτάται από την κάρτα σας. Α, τώρα λέει θέλει επαλήθευση ταυτότητας. Μου ανοίγει ένα άλλο παράθυρο. Και μου λέει ότι επειδή η κάρτα μου είναι τη Τράπεζα Κύπρου, ότι μου έρχει, έχει έρθει μια ειδοποίηση στο κινητό μου στην εφαρμογή που έχω για την τράπεζα. Την οποία αποδέχομαι από το κινητό μου την ειδοποίηση, και έχει γίνει η αγορά. Άρα, λέει: Καλώ ορίσατε, είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε. Τα προνόμια ξεκλειδώθηκαν. Προνόμια. Στηρίζω το κανάλι 1, προβολή πληροφοριών για τα προνόμια, σήμα, σήμα νέου συνδρομητή, βίντεο books ψυχοεκπαιδευτικό βιβλίο, Κάθε Δευτέρα πρωί κοιτάξτε στην καρτέλα κοινότητα για το νέο βίντεο και μου ανοίγει όλα τα βίντεο τα οποία έχω ανεβάσει στην καρτέλα κοινότητα, τα οποία είναι για τους συνδρομητές. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι γραμμένη στο πρώτο επίπεδο. Θέλω να αλλάξω επίπεδο. Θέλω να πάω να κάνω αναβάθμιση και θέλω να πάω στο τέταρτο επίπεδο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι είμαι ήδη γραμμένη στο πρώτο επίπεδο. Πατάω εδώ προνόμια και ανοίγει. Ανοίγει από τη μια πλευρά μου λέει ότι είμαι μέλος... Για ένα μήνα και 0 ημέρε, στο στηρίζω το κανάλι 1. Και εδώ μου λέει ότι έχω αναβάθμιση, την επιλογή αναβάθμιση. Πατάω στην επιλογή αναβα... αναβάθμιση. Λέει το τρέχον επίπεδο είναι το στηρίζω το κανάλι 1. Εγώ θέλω να πάω στο κανάλι 4. Πατάω αυτό και πατάω το αλλαγή επίπεδου. Και μου δίνει την επιλογή ότι θα πάω κατευθείαν από το 1 στο 4. Εσεί μπορείτε να πάτε από το 2 στο 3, από το 3 από το 2 στο 4, από το 3 στο 4. Σα λέει εδώ την πίστοση, είναι πίστοση στην αγορά σα από το υπόλοιπο χρόνο στην προηγούμενη συνδρομή σα και πατώντα αναβάθμιση σα δίνει την επιλογή να κάνετε την πληρωμή. Μια τελευταία φορά. Είμαι ήδη εγγεγραμμένη στο πρώτο επίπεδο. Άμα πατήσω εδώ, την λέξη προνόμια μου βγάζει από τη μια πλευρά ότι είναι το κανάλι 1 και τα βίντεο που μπορώ να δω. Και από την άλλη πλευρά μου βγάζει το κουμπί αναβάθμιση. Πατάω στην αναβάθμιση, μου λέει ότι το τρέχον επίπεδο είναι το στηρίζω, το κανάλι 1. Εγώ πατάω στο τέταρτο επίπεδο, μου βγάζει εδώ αλλαγή επίπεδου. Πατάω, μου εξηγεί ότι είναι 39,99 ευρώ η συνδρομή για το τέταρτο επίπεδο, ότι επειδή προλίγο έχω γραφτεί στο πρώτο επίπεδο θα μου γίνει πίστοση 4,99. Αν είχε, ξέρω εγώ, μισό μήνα που μου να γραμμένη στο πρώτο επίπεδο, θα μου δώσει πίστοση 2 ευρώ, α πούμε, 2,5. Ή αν κάποιο είναι στο τρίτο επίπεδο και θέλει να πάει στο τέταρτο και έχει κάνει σήμερα την εγγραφή ή την ανανέωση στο τρίτο επίπεδο, θα του δώσει μια πίστοση να δώσει επιπλέον 20 ευρώ. Αναλόγω με το που βρίσκεται ο καθένα. Σου λέει είναι μηνιαία χρέωση. Και πατώντα το κουμπί αναβάθμιση, σου βγάζει την κάρτα σου, όπως προηγουμένως, για να πληρώσεις. Λοιπόν, τυχόν απορίες στα σχόλια αυτού του βίντεο.